Και να υπάρχει και το χιούμορ μέσα και λίγο μετά να. Πώς είναι τα παιδιά καμιά φορά που. Εγώ το παθαίνω αυτό. Το είχα πάθει και με ένα συνάδελφό μου τώρα που το λες στα παρασκήνια. Έχεις δει συνάδελφό στο παρασκήνιο. Δεν έχω δει. Θα βγει για μένα ότι. Είναι καταπληκτικό. Βάλτε σούπερ, βάλτε τίτλο τώρα. Έδειρα συνάδελφο στα παρασκήνια. Όχι, ξέρεις τι έγινε. Ήμασταν σε μια παράσταση από πίσω και ήταν. Γενικά ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι. Από πρόβες είχαμε έρθει όλοι. Όλο ο Θείος ήταν πολύ κουρασμένο και ξεκινήσαμε πετώντας ο ένας τον άλλον ένα μαξιλάρι. Πολύ κολλητός μου, τον αγαπώ πολύ. Μου πέταξε πάλι το μαξιλάρι πίσω, μετά πετάξαμε ένα στον άλλο κάτι άλλο και ξαφνικά φουντώνουμε, σταδιακά δηλαδή, και γίνεται ένας καυγάς όπου με τρομερό φανατισμό να δερνόμαστε. Και μας χώρισαν όταν αρχίσαμε, είχε ένα τραπέζι με τα φροντιστηριακά αντικείμενα, όταν αρχίσαμε να παίρνουμε τα φροντιστηριακά για να τα πετάξουμε ένα στον άλλον. Και εκεί μας χωρίσανε και φυσικά θα ακούγω. Ήμασταν πίσω από στα παρασκήνια, όχι στα καμαρίνια, που ακούγεται. Ξεφύγαμε. Η παράσταση σε εξέλιξη, δηλαδή. Σε εξέλιξη, ναι. Και εσείς δερνόσασταν πίσω. Εκπληκτικό. Λέμε το όνομα αλλά γενικά του δαρμένου. Δεν ξέρω. Έκανα, δεν είναι κακό. Μετά από λίγο, οι φίλοι μα, μετά από λίγο αγκαλιαστήκαμε. Ποιο είναι, παιδί. Ο Ακύλος ο Καραζήσης. Μάλιστα, κύριε Καραζήση. Τρεις αδερφές, παιδόντουσαν τρεις αδερφές. Και ο Ακύλος είναι και Ακύλας, δεν είναι. Όνομα και πράγμα. Και μετά από. Κάπως μετά ήμασταν λαχανιασμένοι έτσι ο καθένας και μετά από 5 λεπτά αγκαλιαστήκαμε. Αφού είχατε βεβαίως. Ήταν σαν να ξεσπάσαμε, ναι. Ξεδώσατε. Τα ξέρει ο άντρας αυτά. Τα έχεις πει, τα ξέρει αυτά τα περιστατικά. Μπορείς να τα μάθει τώρα και. Να το κόψουμε στο μοντάζ. Κοίταξε, 12 χρόνια είμαστε μαζί. Φαντάζομαι θα είχε δείγματα. Ναι. Έχει υπάρξει. Έτσι όπως θα βγει τώρα αυτό, είναι σαν να έχω επιθετικές. Εντάξει, τώρα. Δεν θεωρώ ότι είσαι και πιο ήρεμος άνθρωπος, ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε. Κοίταξε, είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Μη με τσαντήσεις μόνο. Η αλήθεια είναι ναι. Αλλά ναι. Γενικά στη δουλειά δεν το έχω καθόλου αυτό. Δηλαδή τα νεύρα μου. Συνήθως τα νεύρα μας βγαίνουν με τους δικούς μας ανθρώπους. Ναι. Και ο σύντροφός μου τότε και ο Ακύλας. Σαν άντρεφό μου τον ένιωθα. Πολύ, δεν είχαμε να λύσουμε κάτι. Mm-hmm. Δεν λύνω ποτέ τις διαφορές μου με επίθεση.